Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, 2 λεπτά μόνο θα πάρω το λόγο για να σας δώσω 2 συγκεκριμένα στοιχεία σε ορισμένα από τα στοιχεία στα οποία αναφέρατε, κάποιες απαντήσεις. Η πρώτη απάντηση έχει να κάνει με το πόσα δισεκατομμύρια φέρνουμε εμείς σε σχέση με τον Μιχάλη Χαρδούβελη. Κοιτάξτε, το ότι βγαίναμε από το μνημόνιο τον προηγούμενο Νοέμβρη και μάλιστα με την περιβόητη πιστωτική γραμμή που μόλις την ανακοινώσατε τότε έσπευσαν τα σπρέτς να ανέβουν στο Θεό. Αυτή λοιπόν, αυτό το τέχνασμα, αυτή η παραμυθία ότι βγαίναμε δήθεν από το μνημόνιο και μπαίναμε σε πιστωτική γραμμή ήταν αντίστοιχου μεγέθους παραμυθία με το success story. Μια χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επειδή βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη στιγμή, καλό είναι να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Όταν έχει, όταν έχει χρέος 180% του ΑΕΠ και προσεγγίζει πλέον τα 200% του ΑΕΠ σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια χώρα η οποία μπορεί να βγει στις αγορές. Εάν δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ταυτόχρονα αν δεν έχει επέλθει η αναγκαία απομείωση αναδιάρθρωση του χρέους. Κακά τα ψέματα. Και εγώ γνωρίζω ότι σε όλο το προηγούμενο διάστημα, σε όλες τις συμφωνίες που φέρνατε στη Βουλή, με τη βαριά δημοσιονομική προσαρμογή, βαρύτερη από αυτή που φέρνουμε εμείς τώρα, πρέπει να το παραδεχτείτε. Εγώ να παραδεχθώ ότι τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία φέρνουμε εμείς είναι σκληρά. Και εγώ δεν συμφωνώ, δεν πιστεύω ότι θα ευνοήσουν την ελληνική οικονομία. Και το λέω ανοιχτά. Αλλά λέω ότι είμαι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσω. Αυτή είναι η διαφορά μας ίσως. Όμως, κύριε Μεμαράκη, τώρα για πρώτη φορά έχουμε σαν δεδομένο ότι αυτά τα 85 σχεδόν δισεκατομμύρια χρηματοδότησης, εξασφαλισμένης χρηματοδότησης για την επόμενη τριετία, τα 25 για τις τράπεζες για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες. Άρα λοιπόν τα 60 δισεκατομμύρια καλύπτουν πλήρως όλες τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Δηλαδή τα 27 δισεκατομμύρια τα ομόλογα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα περίπου 20 του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και άρα για την επόμενη τριετία έχουμε μια de facto αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν έχουμε δανειοδοτικές, δεν έχουμε ανάγκες υψηλών αποπληρωμών. Είναι εξασφαλισμένες. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και τη δέσμευση, την ισχυρή δέσμευση και την απόφαση το φθινόπωρο να γίνει η αναδιάρθρωση και του χρέους που έχει συσσωρευτεί και είναι πολύ υψηλές οι αποπληρωμές στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό από το 2022 και μετά. Και πριν από λίγο είχαμε τη δήλωση της Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά που πλέον οι Ευρωπαίοι είναι αναγκασμένοι να συζητήσουν την απομείωση χρέους. Αυτή είναι μια εξέλιξη θετική και πρέπει να το παραδεχτείτε. Και είναι μια εξέλιξη θετική με την έννοια ότι αν υπάρχει μια προοπτική, μια πιθανότητα να βγει η οικονομία από αυτή την αυτοτροφοδοτούμενη κρίση, είναι να υπάρξει η δυνατότητα αναδιάρθρωσης του χρέους. Και αυτή η αναδιάρθρωση του χρέους εξασφαλίζεται τόσο στο μεσοπρόθεσμο όσο και στο μακροπρόθεσμο διάστημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό για να βγούμε επιτέλους, να δούμε φως στο τέλος του τούνελ. Ησυχία. Επιπλέον, κύριε Μεμαράκη, η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει και ένα πακέτο 35 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις, με την υπόσχεση ότι ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών θα είναι εμπροστοβαρείς, άμεσες επενδύσεις. Αλλά θέλω να σας πω και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η δυνατότητα να αντισταθμιστούν οι ηφαισιακές τάσεις των μέτρων λιτότητας
8 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη διετία. Η πιθανότητα εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από το κλίμα το οποίο θα δημιουργηθεί στις αγορές, στους επενδυτές, το κλίμα που μπορεί να δημιουργήσει η εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, το κλίμα που μπορεί να δημιουργήσει η βεβαιότητα ότι τελείωσε η συζήτηση περί Brexit. Η προσέλκυση λοιπόν επενδύσεων μαζί με τις ευρωπαϊκές επενδύσεις είναι η μόνη δυνατότητα για να αναθερμανθεί η οικονομία, να αντιμετωπιστούν, να εξισορροπηθούν οι ηφαισιακές τάσεις και πράγματι να βγούμε από την κρίση. Αυτά τα στοιχεία, επιτρέψτε μου με πάσα ειλικρίνεια, δεν υπήρχαν ούτε στο πρόγραμμα που ήρθε το 10, ούτε στο πρόγραμμα που ήρθε το 12. Υπήρχαν μόνο οι βαριές δημοσιονομικές υποχρώσεις δημοσιονομικής προσαρμογής 4% το χρόνο. Είμαι ο τελευταίος που θα ωρεοποιήσω μια συμφωνία που έχω δηλώσει ότι σε πολλά τη σημεία διαφωνώ σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό της. Αλλά ταυτόχρονα οφείλω να πω και την αλήθεια, του στραβού το δίκιο. Αυτό το οποίο είχαμε στα χέρια μας στις 25 Ιούνιου ήταν μόνο σκληρά μέτρα, χωρίς χρηματοδοτικό πρόγραμμα, χωρίς αναδιάρθρωση του χρέους, χωρίς προοπτική, 5 μήνες και μετά ξανά συζήτηση για νέο μνημόνιο. Αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι μια συμφωνία δύσκολη, η οποία όμως μπορεί να δώσει μια προοπτική εξόδου από την κρίση στο επόμενο διάστημα, πολύ γρηγορότερα από το τέλος της χρονικής διάρκειας του προγράμματος. Τέλος, θα ήθελα δύο ακόμα στοιχεία, δύο ακόμα παρατηρήσεις. Κύριε Μημαράκη, πώς να το κάνουμε, κύριε Πρόεδρε? Η διαφορά είναι, και αυτό δεν μπορεί κανείς να το κρύψει, ότι ανοίγεται στην ίδια πολιτική οικογένεια με αυτούς οι οποίοι όλο το τελευταίο διάστημα έχουν στοχοποιήσει τη χώρα μας και τον ελληνικό λαό. Είστε στην ίδια πολιτική οικογένεια με την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε, τον κύριο Βέμπερ. Πώς να το κάνουμε? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά, εμείς δίνουμε έναν αγώνα πέρα και έξω από τις πολιτικές συμμαχίες, έναν αγώνα ο οποίος έχει αναδείξει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το οποίο όλοι και όλες πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ξέρετε από πότε είχε να συμβεί αυτό στην Ευρώπη? Στις μεγάλες πόλεις, στους δρόμους, στις πλατείες να βγαίνουν διαδηλωτές με τις ελληνικές σημαίες, να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό από τα χρόνια της δικτατορίας. Και τώρα το έχουμε ξανά. Και αυτή είναι μια πολύ συγκινητική εξέλιξη που πρέπει να μας τιμά όλοι. Και το τελευταίο, η τελευταία παρατήρησή μου, κύριε Πρόεδρε. Είδα ότι έχετε μεγάλη αγωνία για το τι θα ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αγωνιάτε για την κυβερνητική συνοχή? Αν αγωνιάτε τόσο, γιατί δεν κάνετε μια πρόταση μορφής? Ή ακόμα και δεν ζητάτε εκλογές? Οι κυβερνήσεις πέφτουν κυρίως όταν χάνουν τη στήριξή τους μέσα στην κοινωνία. Και η δική μας κυβέρνηση δεν έχει χάσει καθόλου τη στήριξή της στην κοινωνία, δεν θα τη χάσει και μέσα στο κοινοβούλιο. Διότι δεν υπάρχουν αυτόχειρες βουλευτές οι οποίοι θα ρίξουν την κυβέρνηση της αριστεράς. Μετά τη δευτερολογία.